ferma, già, incoro e via, parte, metra, già ti valdi mia. Masiti, ioris mi, e pedestikor, moni mobilisi, τον αναπληρωτό. Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε ήταν γενικόλογες, αοριστολογίες. Να πούμε συγκεκριμένα κάποιες απαντήσεις. Για το θέμα πότε θα ανακοινωθούν οι προσλήψεις των αναπληρωτών μας είπαν συντομότατα. Το συντομότατα είναι τώρα, είναι αύριο, είναι στο τέλος εβδομάδας. Οι αναπληρωτές παίρνουν πάνω από ένα τηλέφωνο, πάνω από τον υπολογιστή με μια βαλίτσα στο χέρι. Περιμένουν να ακούσουν πότε θα βγουν οι ανακοινώσεις των προσλήψεων για να προγραμματίσουν έστω και την τελευταία στιγμή, στο και πέντε, την οικογενειακή τους ζωή. Για το θέμα των υπηρεσιακών μεταβολών μας είπαν ότι δεν γίνεται πρώτη φορά αυτό, με την έννοια δηλαδή γνωρίζουμε ότι κενά προκύπτουν και το Σεπτέμβρη. Εμείς τους είπαμε ότι είναι και παράνομοι, γιατί ο νόμος προβλέπει με την έναρξη σχολικού έτους, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άκρως αντιεκπαιδευτική η εντολή αυτή, αυτή η ενέργεια που κάνουν, παραβιάζεται με λιωμένα εργασιακά δικαιώματα. Για το θέμα των παράλληλων στηρίξεων, στην επιμονή μας πάνω μας είπαν ότι θα κάνουν μια χρηστή διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού, αυτό που σας λέμε. Αυτό για μας μεταφράζεται επιβεβαίωση της οδηγίας για μέχρι δύο παράλληλες. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω διαφορετικά τη χρηστή διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού. Ποιο είναι το υπάρχον προσωπικό, αυτό που ορίζεται με βάση πραγματικές ανάγκες και περιμένει, ή αυτό που θα ορίσει το Υπουργείο με βάση το δημοσιονομικό κόφτη επειδή θεωρεί την ειδική αγωγή κόστος. Αυτή τη χρηστή διαχείριση να το πούνε και στους γονείς των μαθητών μας, που μάλλον πρέπει να είναι έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη για να γίνουν δέκτες της χρηστής διαχείρισης. Δεν πήραμε λοιπόν καμία απάντηση. Εμείς τους λέμε ότι μαζί και με τους γονείς των μαθητών μας θα μας βρίσκουν κάθε μέρα εδώ, θα δυναμώσει το κίνημα. Το Υπουργείο έχει, φαίνεται ότι έχει επιλέξει να συνομιλεί όχι με τους φυσικούς συνομιλητές, δηλαδή με τους εκπροσώπους των συναδέλφων, με τους εκλεγμένους, με τα σωματεία, αλλά με διαρροές. Λοιπόν, εμείς τους λέμε ότι θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, θα συνεχίσουμε. Με βάση τις εντός εισαγωγικών απαντήσεις του Υπουργείου Παιδείας, που δείχνουν πραγματικά το πόσο βαθιά αντιλαϊκή, αντιεκπαιδευτική είναι αυτή η πολιτική και που χρειάζεται να νιώθει την ανάσα μας συνεχώς για να μπορούν να διασφαλιστούν όσο μπορούν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και τα εργασιακά δικαιώματά μας. Έτσι, θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες με ενημέρωση εκπαιδευτικών γονιών των μαθητών μας. Θα οργανώσουμε την πάλη μας και θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από το να καλυφθούν όλα τα κενά σε όλα τα σχολεία. Κανένας κόφτης δεν θα περάσει. Δεν θα τους επιτρέψουμε να τσακίσουν τα παιδιά μας και τα εργασιακά μας δικαιώματα. Συνεχίζουμε. Είναι μπεγμός αυτό το πράγμα. Τα έχουμε στείλει. Είναι μπεγμός και απέναντι σε μας, απέναντι σε χιλιάδες εκπαιδευτικούς που είναι αυτή τη στιγμή με ένα κινητό και πιο πάνω από έναν υπολογιστή και περιμένουν να δουν αν θα δουλέψουν. Είναι μπεγμός απέναντι στους γονείς και στους εργαζόμενους που σε μια χρονιά με τεράστια προβλήματα εν μέσω πανδημίας το Υπουργείο δεν δίνει απαντήσεις αν θα καλύψει όλα τα κοινά στα σχολεία. Είναι απαράδεκτο αυτό.